Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Πέρσι, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια ήταν 103.000 και τελικά μπήκαν σε αυτά 63.000 περίπου άτομα. Εκτός έμειναν περίπου 40.000 υποψήφοι. Φέτος, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από όλες τις κατηγορίες εξεταζόμενων ήταν 99.305 και έμειναν εκτός 37.000 υποψήφοι. Συνολικά, εισήχθησαν φέτος στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στην ΑΣΠΕΤΕ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, στις ακαδημίες της πυροσβεστικής του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος, 61.000 υποψήφοι άτομα από γενικά και επαγγελματικά λύκεια. 270 είναι οι εισακταίοι φοιτητές στο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον καθηγητή της σχολής, τον κύριο Χρυσόστομο Στήλιο. Κύριε Στήλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι χθες με την ανακοίνωση των επίσημων, αν θέλετε, βάσεων για να... και των σχολών, τα χαμόγελα ικανοποίησης για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, όπου εσείς είστε και καθηγητής, περίσσεψαν. Και αυτό διότι από τις 265 θέσεις, 270 άτομα επέλεξαν το τμήμα αυτό. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και σε αυτό να επιβεβαιώσω ότι πράγματι χθες το βράδυ με όλους τους συναδέλφους που μιλούσαμε διαδικτυακά ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Έτσι. Γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιας δουλειάς που είχε σαν στόχο να αναδείξει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, να αναδείξει τη δουλειά που γίνεται τόσο στο προπτυχιακό επίπεδο, ότι οι φοιτητές μας πραγματικά αποκτούν γνώσεις και στα θέματα πληροφορικής και στη συνέχεια είναι περιζήτητοι για εργασία σε εταιρείες πληροφορικής που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις για νέους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, η δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στο τμήμα αφορούσε και το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος, το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Επομένως, οι καινούργοι φοιτητές βλέπουν ένα τμήμα με προοπτική, όπου όχι μόνο απλά θα αποκτήσουν βάση στην πληροφορική, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα και στη συνέχεια να συνεχίσουν και για διδακτορικό. Άρα λοιπόν, πραγματικά περισσεύουν τα χαμόγελα σε όλα τα μέλη του τμήματος και στους φοιτητές και στους καθηγητές, στους συνεργαζόμενους, γιατί είναι και σημαντικό και αυτό ότι έχουμε συνεργάτες ερευνητές στα ερευνητικά εργαστήρια που υπάρχουν στο τμήμα, οι οποίοι ναι, διαπιστώνουν ότι ναι, θα έχουμε καινούριους φοιτητές, οι οποίοι θα, με μεγάλη χαρά θα μπορέσουν να κάνουν την πτυχιακή τους εργασία, την πρακτική τους, τα project τους, τα πλαίσια των μαθημάτων, στα ερευνητικά εργαστήρια που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας. Τελικά, κύριε Στήλιο, το κριτήριο των παιδιών όσον αφορά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους και το κριτήριο με το οποίο επιλέγουν μια σχολή είναι πρωτίστως η επαγγελματική αποκατάσταση εκτός από το πρόγραμμα σπουδών. Το ένα είναι συνυφασμένο με το άλλο. Ένα σύγχρονο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, όπως είναι το δικό μας, που έρχεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που έχει εντάξει μαθήματα τα οποία πραγματικά είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Οι φοιτητές το βλέπουν, το ακούν από... Οι καινούργοι υποψήφοι φοιτητές το ακούν από φίλους, από συμφοιτητές, από φοιτητούς δικούς μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε εταιρείες πληροφορικής, οι οποίοι έχουν κάνει το διδακτορικό τους στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν βρει δουλειά παντού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια που φύγαν. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα σπουδών είναι άμεσα συναφές και επιτρέπει στους φοιτητές να διαλέξουν το τμήμα, να επιλέξουν το συγκεκριμένο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αν ακτινογραφούσαμε τα μηχανογραφικά και έτσι όπως κινήθηκαν οι προτιμήσεις, αν θέλετε, των παιδιών, των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια της χώρας μας,
Θεωρώ ότι αυτό δείχνει ότι η επιλογή τους είναι πάντα σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Η πληροφορική έχει γίνει πλέον καθημερινότητα, αλλά εξακολουθεί να είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, διότι πλέον εκεί κατευθύνονται όλα. Ψηφιακά είναι το μέσο αυτό που θα τους δώσει τη δυνατότητα και να εξελιχθούν. Είναι γεγονός αυτό. Αυτή τη στιγμή από μελέτες τόσο που αφορούν την Ελλάδα αλλά και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά, διαπιστώνουμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε έλλειψη σε εξειδικευμένους πτυχιούχους πληροφορικής. Ενώ έλλειψη με βάση τα τμήματα που υπάρχουν, ναι, την εκτιμόμενη παραγωγή από φύτων από τα τμήματα πληροφορικής, θα υπάρχει έλλειψη. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια συνολική τάση, έτσι ώστε ενδεχομένως ακόμα και απόφοιτοι άλλων συναφών τμήματων, μετά από short courses ενός έτους, να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να απορροφηθούν από την αγορά της πληροφορικής. Η τεχνολογία πλέον έχει ανάγκη από εξειδικευμένους αποφύτους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Κάποιος που παρέχει, ναι, όπως παρέχει το τμήμα μας. Mm-hmm. Πάμε λίγο και στον καθοριστικό ρόλο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Έχουμε από πέρυσι που το συζητάμε αυτό το θέμα. Για να δούμε φέτος πώς διαμορφώθηκε. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής στο σχεδιασμό της είναι απλή. Δηλαδή τι σημαίνει? Έρχεται και υπολογίζει τον μέσο όρο από όλους τους φοιτητές, από όλους τους μαθητές, το μέσο όρο των βαθμών που γράψαν όλοι οι φοιτητές ενός πεδίου, του πρώτου πεδίου. Παίρνοντας αυτό το μέσο όρο, έχει έρθει στα τμήματα και ζητάει από τα τμήματα και λέει, σε σχέση με αυτό το μέσο όρο βαθμών, εσείς τι φοιτητές θέλετε? Έτσι. Κάποια τμήματα με ελιστική συμπεριφορά λένε ότι εγώ θέλω από το μέσο όρο, θέλω το 1,2, δηλαδή θέλω το 120%, άρα δεν θέλω καν μέσους φοιτητές, θέλω παραπάνω. Και αυτό δημιουργεί το φαινόμενο ότι βλέπουμε στην περιοχή μας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήματα με πολύ λίγους φοιτητές. Δηλαδή, όταν οι προσφερόμενες θέσεις είναι 150 και εν τέλει το τμήμα αυτό λέει, εγώ το τμήμα παίρνει 30, είναι μια συμπεριφορά του τμήματος ότι εγώ θέλω φοιτητές οι οποίοι να είναι πάνω από το μέσο όρο αρκετά ψηλά. Δηλαδή, είναι λίγο η λογική όμως το ότι έτσι φαίνεται ότι γίνεται, αν θέλετε, πιο σπουδαίο στα μάτια κάποιων. Ένα τμήμα. Ναι, γίνεται. Αναφέρθηκα και πριν και μίλησα για ελιτίστικη συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει κανείς να διαπιστώσει τι είναι αυτό που προσφέρει στους φοιτητές και στους αποφύτους του εν τέλει. Γιατί οι φοιτητές και οι γονείς τους και οι φίλοι τους ξέρουν στο τέλος ότι τελειώνοντας το α τμήμα τι προοπτικές έχεις, επαγγελματικής αποκατάστασης, επιστημονικής πορείας στη συνέχεια για διδακτορικά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν γνωρίζουν και κρίνουν ανάλογα. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι πραγματικά τμήματα που είναι πάρα πολύ ψηλά τα επιλέγουν φοιτητές με πάρα πολύ ψηλά στάνταρ. Τμήματα που δεν προσφέρουν, δεν έχουν το ανάλογο πρόγραμμα σπουδών ή που τέλος πάντων δεν έχουν καταφέρει να πείσουν την ελληνική κοινωνία για την αξία τους, γιατί και αυτό έχει σημασία, δεν καταφέρνουν να μπορέσουν να προσελκύσουν όλους τους φοιτητές, όλες τις προσφερόμενες θέσεις και μένουν κενές. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι και το δικό μας τμήμα έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μια προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια, έτσι ώστε να δείξουμε τις δραστηριότητες του τμήματος, μια εξωστρέφεια του τμήματος, το τι κάνουμε στο τμήμα, το τι πετυχαίνουν, τι κάνουν οι φοιτητές μας, οι απόφοιτοί μας, πού βρίσκουν δουλειά. Σε αυτό είχαμε αρκετή συμπαράσταση. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι το Μάρτιο μας επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Άγγελος Συρίγος, και το δικό μας τμήμα έμεινε πάρα πολλή ώρα, είδε τα εργαστήρια, είδε τι δουλειά κάνουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του κάμπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα. Και αυτό αμέσως δημιούργησε και μια προστιθέμενη αξία. Εξήγησε σε όλους και είδαν όλοι ότι ναι, σε αυτό το κάμπους, σε αυτό το τμήμα στην προκειμένη περίπτωση της πληροφορικής τηλεπικοινωνίας γίνεται δουλειά. Έχουμε αποτελέσματα, οι απόφοιτοι βρίσκουν εν τέλει το δρόμο τους ο καθένας, αλλά σίγουρα έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκουν το δρόμο τους αν θέλουν να δουλέψουν σε μια εταιρεία, αν θέλουν να συνεχίσουν ερευνητικά και επιστημονικά, γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το τμήμα έχει 18 μέλη ΔΕΠ,
Έχει υποψήφιους διδάκτορες, έχει μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχει συνεργαζόμενους μεταδιδάκτορες και ερευνητές, έχει υποδομές. Αυτά είναι τα εχέγγυα και αυτά φαίνεται. Αυτό είναι το έργο. Και αυτό προβάλλεται, κύριε Στήλιο. Και δεν σας κάνω κοπλιμέντο, αλλά αυτό φαίνεται και στην κοινωνία. Και όπως τελικά αποδεικνύεται, είχε αντίκτυπο και για τους υποψηφίους. Γιατί θα σας πάω τώρα σε μία άλλη παράμετρο. Πολλοί έθεσαν το θέμα της περιοχής. Δηλαδή, κάποιοι φοιτητές επέλεξαν, υποψήφοι μάλλον, αυριανοί φοιτητές, επέλεξαν και με κριτήριο την πόλη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι γιατί να πάω στην Άρτα, ας την απορρίψω. Βλέπουμε όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, μάλλον δεν κοιτάζει κανείς αν είναι η Άρτα ή αν είναι, ξέρω εγώ, πιο μικρή επαρχιακή πόλη. Κοιτάζει ακριβώς αυτό, τη σχολή και τα εχέγγυα τα οποία παρέχει. Κοιτάζει και τα δύο, για να είμαι ειλικρινής. Και δηλαδή, τα δύο, αλλά... Δηλαδή, αν έχεις την καλύτερη πόλη, ναι, της Ελλάδος με ένα πολύ κακό τμήμα, που δεν δίνει προοπτικές στους αποφύτους του, δεν θα το επιλέξεις. Και, ναι, απ' την άλλη πλευρά, αν έχεις μια πολύ άσχημη πόλη με ένα πολύ καλό τμήμα, θα το επιλέξεις και έστω και αν δεν είναι στις πρώτες προτιμήσεις, ενώ κακή πόλη από άποψη φοιτητικής ζωής, από άποψη κόστους διαβίωσης και ούτω καθεξής. Μπαίνουν πολλοί παράμετροι, ναι. Η Άρτα είναι και πιο χαμηλή σε κόστος πόλη, είναι και πιο ήσυχη. Τους ενδιαφέρει αυτό και τους γονείς. Αλλά πολύ περισσότερο, επειδή τα τελευταία χρόνια οικονομικά έχουν στενέψει πολύ τα πράγματα, οι φοιτητές ψάχνουν και γύρω από τον τόπο κατοικίας, είναι δηλαδή κοντά. Εν μέρη, ναι, στην πόλη τους. Ναι, αλλά και πάλι όμως θα κοιτάξουν. Δηλαδή το κοντά ή μακριά δεν σημαίνει τίποτα, με την έννοια ότι πάλι θα πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα πρέπει να μεταφέρονται. Ναι. Η Άρτα όμως έχει. Το κόστος ζωής, ναι, λίγο το μετράνε. Το κόστος ζωής όμως σίγουρα, ναι, το μετράνε. Και πραγματικά στην Άρτα το κόστος ζωής είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή δεν είναι ακριβό όταν συγκριθεί με άλλες πόλεις. Το κόστος στέγης, το κόστος διαβίωσης, με αποτέλεσμα να επιλέγεται. Επιπλέον η Άρτα αυτή τη στιγμή μέσα από τους δρόμους που υπάρχουν είναι πάρα πολύ κοντά. Ακριβώς, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένας φοιτητής μπορεί να φύγει την Παρασκευή το απόγευμα με το λεωφορείο 6 ώρα το απόγευμα, δηλαδή να κάνει και τα μαθήματά του και να είναι στο σπίτι του στις 11 ή στις 12 η ώρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας. Σωστά. Και αντίστοιχα και οι γονείς του να έρθουν και να τον επισκεφθούν για ένα Σαββατοκύριακο. Είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα, ξέρετε, των πόλεων, περισσότερο από τους νησιωτικούς προορισμούς. Ναι, αυτό είναι πάντα πλεονέκτημα, αλλά έχει να κάνει πάντοτε και σε σχέση το και βασικό κριτήριο είναι το αντικείμενο σπουδών. Με το αντικείμενο σπουδών. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όχι ότι δεν παίζουν ρόλο και τα υπόλοιπα, παίζουν. Όπως τα εξηγήσατε τώρα. Αλλά το βασικό είναι το αντικείμενο σπουδών. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τμήματα που είναι και σε νησιωτικές περιοχές, δηλαδή αρκετοί, προτιμούν να πάνε σε μια νησιωτική περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη, γιατί έχει γνωστά τμήματα με ιστορία, με πάρα πολλά ερευνητικά αποτελέσματα, με αποφύτους που έχουν προοδεύσει τη ζωή τους, που έχουν γίνει καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, που έχουν τις δικές τους εταιρείες. Προτιμούν να φύγουν και να πάρουν το καράβι να πάνε στην Κρήτη και δεν το υπολογίζουν το νησιωτικό ή μη. Άρα λοιπόν, όλα παίζουν ρόλο και όλα μπαίνουν στη ζυγαριά σε μια οικογένεια όταν έχει να διαλέξει. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τμήμα και το τι έχει να προσφέρει. Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο η πόλη που θα διαβιώσει ο φοιτητής, γιατί θα μείνει 4-5 χρόνια στη συγκεκριμένη πόλη. Και σε αυτό το σημείο είναι και, απ' τη μία, είναι και ρόλος και, είναι σημαντικός ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης για να στηρίξει, δηλαδή τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ανίων στην Άρτα, σε μεγάλο βαθμό έχουν πετύχει τους στόχους τους. Έχουν αποδείξει ότι βγάζουν πολύ καλούς αποφύτους με επαγγελματική αποκατάσταση. Άρα αυτό που μένει στις τοπικές αρχές είναι να στηρίξουν τους φοιτητές, οικονομικά, δίνοντας επιχορήγηση στην μετακίνησή τους, με υποδομές, να γίνει πιο φιλική η πόλη για τους φοιτητές, να είναι προσβάσιμη η πόλη. Το περισσότερο καιρό, παράδειγμα, στην Άρτα έχουμε
Είναι καλοκαίρι, άρα ο φοιτητής, αν υπήρχε ένας ποδηλατόδρομος, θα μπορούσε πολύ εύκολα με το ποδήλατό του από το σπίτι του, από το σπίτι του, είτε είναι στους Κωστακιούς που μένει, είτε είναι μες στην Άρτα, να μετακινηθεί και πολύ εύκολα, με ασφάλεια και να έρθει στο πανεπιστήμιο, να κάνει το μάθημά του και να γυρίσει πάλι πίσω και ούτω καθεξής. Επειδή έχετε εικόνα μετά τα αποτελέσματα, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας όσον αφορά γενικότερα τους εισακταίους φοιτητές στην Άρτα, στην περιοχή και στα άλλα δηλαδή τμήματα. Αυτή τη στιγμή στην Άρτα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, από τον 1η Οκτωβρίου, θα έρθουν 500 νέοι φοιτητές. Στο τμήμα μου παίρνουμε όλους τους φοιτητές, που όλες τις θέσεις 270 φοιτητές. Το διπλανό τμήμα των μουσικών σπουδών, ένα καινούριο τμήμα, ένα τμήμα με πενταετές πρόγραμμα, με προοπτικές. Το επιλέγουν φοιτητές και το προτιμούν σε σχέση με το να πάνε σε άλλες πόλεις, ακόμα και να πάνε στο αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλονίκης, προτιμούν να έρθουν στο τμήμα της Άρτας, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα. Ξαναρχόμαστε πάλι στην προηγούμενη κουβέντα. Το αντικείμενο σπουδών, αυτό που βγάζει προς τα έξω το τμήμα, η καλή εικόνα. Αυτό που θα πει ο φοιτητής, ο απόφοιτος, τον άλλο, να επέλεξε το αυτό το τμήμα, γιατί είναι καλό. Σπούδασα ή έχω τελειώσει από εκεί. Ξέρω τι γίνεται. Ή τι προοπτικές έχω. Τι προοπτικές, δηλαδή, ακριβώς. Συζητούσαμε όταν κάναμε τις εκδηλώσεις, ναι. Με την ευκαιρία από τα Ελευθέρια, με τη Συμφωνική Ορχήστρα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με γονείς που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους. Και λέγανε ότι ναι, ήταν η πρώτη μας επιλογή αυτό το τμήμα. Το προτιμήσαμε ακόμα και από αντίστοιχα τμήματα, γιατί ξέρουμε τι δουλειά γίνεται εδώ πέρα. Δεν ήταν η πρώτη σκέψη η Άρτα ή μια άλλη πόλη, αλλά η πρώτη σκέψη είναι πού θα μάθει το παιδί μου περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, για να επανέλθω και σε σχέση με το τμήμα Γεωπονίας, στο τμήμα Γεωπονίας έχουν μείνει κάποιες κενές θέσεις, είναι γεγονός αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από την άλλη πλευρά οι θέσεις που έχουν καλυφθεί είναι αρκετές και που επιτρέπουν στο τμήμα να συνεχίσει τη δουλειά του και η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική ιδιαίτερα γιατί συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, είναι και λάθος πολλές φορές να βλέπουμε μόνο αριθμητικά τα πράγματα. Δηλαδή. Μείναν τόσες κενές θέσεις. Το ότι μείναν τόσες κενές θέσεις συνολικά στα τμήματα της χώρας δεν σημαίνει και τίποτα. Σημασία έχει να έχεις αρκετούς φοιτητές που να μπορείς να λειτουργήσεις, να τους παρέχεις τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορούν στη συνέχεια να γίνουν καλοί επαγγελματίες, καλοί επιστήμονες. Και να πω και κάτι για να το συμπληρώσω αυτό. Συνήθως, κάθε χρόνο έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και ζητάει από όλα τα τμήματα, με βάση την υποδομή που έχουμε, την εργαστηριακή, με βάση τους καθηγητές που έχουμε, την αναλογία καθηγητών, πόσους φοιτητές μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Όλα λοιπόν τα τμήματα έρχονται. Το δικό μου τμήμα φέτος ζήτησε 120 φοιτητές. Ήρθε το Υπουργείο και του έδωσε 250 φοιτητές, 250 θέσεις. Ναι. Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές και στο τμήμα Γεωπονίας και στα υπόλοιπα τμήματα υπολογίζεις ακριβώς πόσους θέλεις. Δηλαδή, και έρχεται βέβαια το Υπουργείο και διπλασιάζει και τριπλασιάζει πολλές φορές. Οπότε είναι και πλασματικό αυτό το πόσες καινές θέσεις μείνανε. Σωστά. 500 όμως νέοι άνθρωποι σημαίνει ότι από το φθινόπωρο και μετά θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους συμφοιτητές, με τα άλλα παιδιά και της τοπικής κοινωνίας. Θα ξαναπάρει μπρος και η τοπική οικονομία, γιατί είναι εκατοντάδες παιδιά τα οποία θα διαβιούν πλέον στην πόλη της Άρτας. Και αυτό λέει πολλά. Και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε και να το έχουμε ως κύριο στοιχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε 500 νέους φοιτητές, πρωτοετής φοιτητές. Ήδη άρχισαν να έρχονται. Σήμερα ήρθαν στο τμήμα. Το μεσημέρι είχαν πάει πρώτα να βρουν ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια ήρθαν να δουν το τμήμα. Ναι, μιλήσαμε με κάποιους, με γονείς, με τα παιδιά που ήρθαν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι μέσα από το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην πόλη μας, τα τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου που είναι στην Άρτα, έχουμε και φοιτητές,
αλλά έχουμε και το πιο σημαντικό. Συνεισφέρει συνολικά το Πανεπιστήμιο στην πόλη, στην κοινωνική, όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη που είναι το σπίτι που νοικιάστηκε ή το φαγητό που θα φάει έξω φοιτητές. Δεν είναι αυτό καθε αυτό. Το πιο σημαντικό ότι είναι η κοινωνική ζωή, ο πολιτισμός, οι σχέσεις που δημιουργούνται, οι συνάδελφοι, η κοινωνική ζήμωση. Οι συνάδελφοι καθηγητές που έρχονται και μπαίνουν στην τοπική κοινωνία, συμμετέχουν στα δρόμενα της πόλης μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο και να πω για άλλη μια φορά ένα μπράβο σε όλους σας, όλους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου Μέδρα την Άρτα, γιατί κατορθώσατε μέσα σε αυτό το διάστημα, μέσα σε αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα, να κάνετε για πολλούς υποψηφίους πρώτη επιλογή τα τμήματα και όχι αν δεν περάσω κάπου αλλού, ας πάω και εκεί. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να το εισπράξουμε, όλοι να το προσέξουμε και όλοι να προσπαθήσουμε να το έχουμε ως πρώτιστο στοιχείο και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο κεντρικό σας δελτίο. Πράγματι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας με όσα είπατε, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, ξεκίνησε από όλους τους καθηγητές των τμήματων στην Άρτα. Όλοι έχουν συνεισφέρει και η διάθεση όλων μας είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Άρτας Χρήστος Γκόγκας τοποθετήθηκε με ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά στην απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Άρτας Χρήστος Γκόγκας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη θέσπιση του πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις, αναφέρθηκε καταρχάς στην απόπειρα παραβίασης της ιδιωτικότητας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Με την απόπειρα παραβίαση της ιδιωτικότητας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, την απόπειρα παγίδευσης και παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου που θίγει το κατά το Σύνταγμα απόλυτα απαραβίαστο απόρριτο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Η αποκάλυψη της αλήθειας και όλων όσων συνδήργησαν σε αυτή την απόπειρα είναι δημοκρατικό μας καθήκον για την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν την ευθύνη να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για να διερευνηθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση. Πέρα από τη μηνυτήρια αναφορά που ο Πρόεδρός μας κατέθεσε στον κύριο Εισαγγελέα του Αριουπάγου, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, πρώτη αυτή κατέθεσε αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που αύριο συνεδριάζει, ώστε να δώσουν εξηγήσεις ο επικεφαλής της ΕΕΠ και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός από το 2019 έχει πλέον την εποπτεία της ΕΕΠ, το ζήτημα πρέπει να απαντηθεί με τον ανάλογο θεσμικό τρόπο. Καμιά υποτίμηση της σοβαρότητας του προβλήματος δεν είναι αποδεκτή, καμιά ανοχή και αποδοχή ότι στη χώρα μας μπορεί όποιος θέλει να παρακολουθεί τηλέφωνα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου, πόλη νομοσχεδίου και τόνισε ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα με τις απλοποιήσεις των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με τις απλοποιήσεις της αδειοδοτήσης εγκαταστάσεις των ΑΠΕ και με τις προβλεπόμενες αλλαγές της χρήσης γης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εφόσον όμως υπήρχε μια σοβαρή μελέτη. Να χρειάζονται αλλαγές στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις περιοχές Natura 2000, αλλά με τρόπο που να οδηγεί σε βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους. Γι' αυτό και καλώς αποσύρατε, κύριε Υπουργέ, τις διατάξεις του κεφαλαίου για τις χρήσεις γης, για τους λόγους που και ο εισηγητής μας, ο κύριος Σαρβανιτίδης, ανέφερε στην ομιλία του, αλλά και η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επίσης αναφέρει. Στο θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και τη γενικότερη ενεργειακή σας πολιτική,
αποτύχατε με τα μικροποσά που δώσατε για φιλοδόρημα στους πολίτες, μέσα από το θολό τοπίο των επιδοτήσεων και της υποτιθέμενης κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στη λιανική τιμή ρεύματος είναι αυτή που πραγματικά προστατεύει τους καταναλωτές, επιμένετε όμως να την αγνοείτε. Κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, θα αναφερθώ στα άρθρα 119 και 120 που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ μετοχών των εταιριών ΕΙΔΑΠΑΕ και ΙΑΘΑΕ. Οι υπαριθμών 190 και 191 του 2022, γνωστές πλέον αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό και για την άμεση επιστροφή των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το υπερταμείο, δηλαδή την ΕΕΣΥΠ, στο ελληνικό δημόσιο, εκθέτουν και αποτελούν κόλαφο τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση χώρισε το νερό στο υπερταμείο, αν και συνταγματικά κατοχυρωμένο ως δημόσιο αγαθό, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία που αρνείται να προσαρμοστεί ευθέως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ στην ουσία έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 4389 του 16 του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο υπερταμείο με τη μεταβίβαση της περιουσίας τους να ολοκληρώνεται το 2018. Είναι δυνατόν να μην λέει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ για τα δικά του κατορθώματα στη διαχείριση του νερού? Τουλάχιστον μια αυτοκριτική. Η δε άρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση αποδεικνύει τη δική της υποκριτική στάση ως αντιπολίτευση απέναντι στο υπερταμείο όταν καταψήφισε τα αντίστοιχα άρθρα, το οποίο όμως ως κυβέρνηση όχι μόνο διατήρησε αλόβητο, αλλά του έδωσε και πρόσθετες αρμοδιότητες και ενίσχυσε το ρόλο του με διάφορες αποφάσεις για τις τράπεζες, με τη μη επιστροφή των 10.119 ακινήτων, τις αυξήσεις αμοιβών σε προέδρους και στελέχη, για τις οποίες αντιδράσαμε και σε αντίστοιχη απόπειρα από το ΣΥΡΙΖΑ του 2018, ή την ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ της ορίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας. Σήμερα η κυβέρνηση νομοθετεί μια επίσης αντισταγματική διάταξη, παρότι έχει στα χέρια της την απόφαση του ΣΤΕ που τα λέει ξεκάθαρα όλα. Αγνοεί και δεν σέβεται επομένως τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και προσπαθεί με νομοτεχνικές σοφιστίες και τεχνάσματα να τις προσφεράσει. Αυτά που νομοθετεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση με τα άρθρα 119 και 120 είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα από τις αποφάσεις αυτές. Δεν είναι όμως άσχετα και δεν είναι τυχαία. Τα άρθρα αυτά έρχονται ως συνέχεια της επιλογής της να μπουν ιδιώτες στον κύκλο της διαχείρισης του νερού, της συντήρησης και λειτουργίας του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ, με αποκλεισμό της ίδιας της ΕΙΔΑΠ από τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό για αυτό το έργο που υλοποιεί μέχρι σήμερα και πολύ καλά μάλιστα, χωρίς προβλήματα στις αντίστοιχες υποδομές, στα δίκτυα, με ποιοτικό και φθηνό νερό στον καταναλωτή. Ο διαγωνισμός αυτός πρέπει να ακυρωθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νερό για μας είναι δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα. Η διαχείρισή του ανήκει αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είχαν αρνηθεί την εκχώρηση της διαχείρισης του νερού σε οποιονδήποτε πέραν του δημοσίου. Επίσης, επιθυμίζω την αντίθεσή μας στην εκχώρηση των μετοχών της ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο, ενώ είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου το 2018 για τον τρόπο ορισμού του Υποπτικού Συμβουλίου του Υπερταμείου στα πρότυπα της διαδικασίας επιλογής προσώπων που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Η δε διοίκηση της ΕΙΔΑΠ οφείλει να αντιληφθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του δημόσιου αυτού αγαθού, του νερού, και να αναστείλει τις διακοπές για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και να αυξήσει την παρεχόμενη δωρεάν ποσότητα νερού, διευρύνοντας τις κατηγορίες των δικαιούχων. Κλείνοντας, ανέφερα ότι το νομοσχέδιο αυτό, με μια σειρά προβληματικών διατάξεων σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, δεν μπορεί να υπάρξει επί της αρχής θετική τοποθέτηση, ασκώντας κριτική στον τρόπο νομοθέτησης που η κυβέρνηση έχει επιλέξει. Ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει θετικά μόνο στα άρθρα που συμφωνεί και κάλεσε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στον απαιτούμενο διάλογο για τα υπόλοιπα άρθρα. Όσον αφορά στην τροπολογία 1403 του κάθετους 117 και την πρόβλεψη για διόρθωση κλάσματος κινήτρου βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν έχουμε αντίρρηση. Όμως απαιτείται μια συνολική αντιμετώπιση για όλους τους κλάδους προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να μην υπάρχουν αδικίες. Κάτι που είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Να γίνει μια συζήτηση
και για τα αεροναυτιλιακά τέλη και για την κατανομή των ποσοστών. Όχι έτσι όπως το νομοθετείτε. Η δε διάταξη της παράτασης της θητείας των διοικήσεων για την Αττικό Μετρό και έργα ΟΣΕΑ ανώνυμος εταιρεία είναι σκανδαλώδης. Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της αρμόδιας Επιτροπής ΔΕΚΟ. Κλείνοντας, για το νομοσχέδιο αυτό, με μια σειρά προβληματικών διατάξεων σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, δεν μπορεί να υπάρξει επί της αρχής θετική τοποθέτηση. Ποια αρχή άλλωστε σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Θα ψηφίσουμε θετικά στα άρθρα που συμφωνούμε. Για τα υπόλοιπα, ακούσατε την κριτική μας και σας καλούμε να ανταποκριθείτε περαιτέρω στον απαιτούμενο διάλογο. Φυτεία βεντριλίων κάναβης εντοπίστηκε σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη της διάδοσης των ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα το πρωί με δαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι και κτήμα του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 71 δεντρίλια κάναβης ύψους από 2 έως 4,5 μέτρα, 930 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων από δεντρίλια κάναβης, καλλιεργητικός εξοπλισμός, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης, χρηματικό ποσό 1.400 ευρώ, ένα κυνηγητικό όπλο, 4 φυσίγγια, ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Nivea Sun μείον 50%. Wash & Go, Orzen, Bioten, Ava και Teza μείον 50%. AIM, Ultrex, Dove και Καζολίν μείον 50%. Skip Scone 45 μεζούρες 7,89. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι κοτόπουλου συνεταιρισμού Νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Λευκό τυρί Αγελάδος δοχείο μόνο 5,49 το κιλό. Κρέτα Φάρμ στο στάκι γαλοπούλες 35% φθηνότερα. Τζάφερι ρύζι Καρολίν ενός κιλού μόνο 1,43. Δοδόνι γραβιέρα πρόβια μόνο 12,78 το κιλό. Procter & Gamble προϊόντα ατομικής φροντίδας 45% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Είμαι δηλωμένη για 4 ώρο, αλλά δουλεύω 8 ώρο. Θα καλύψεις εσύ το συνάδελφο, λένε. Αλλά για πληρωμή, ούτε κουβέντα. Υπερορίες. Ποιες υπερορίες? Στην αγορά εργασίας, πολλοί έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία. Τώρα όμως, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αλλάζουν. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα η δουλειά σου φαίνεται. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Αθήνα βρέθηκε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος και πιο συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου κατέθεσε το φάκελο για το έργο της ανάπλασης 2 οδικών κόμβων
στο φόρο της Πρέβεζας προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης βελτίωση οδικής ασφάλειας από το Δήμο Πρέβεζας. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Κύριε Γεωργάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη και καλοκαιρινή Πρέβεζα. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω πως δεν είναι τυχαίος ο τίτλος που επιλέξαμε, δηλαδή το μεγαλόπνοο έργο για την Πρέβεζα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για την είσοδο της πόλης και ένα από τα πιο κομβικά σημεία της περιοχής. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε, οδική ασφάλεια. Ασφάλεια προς τους δημότες και έργα τα οποία εξυπηρετούν το γενικό σύνολο, είτε σε αυτούς που επισκέπτονται την πόλη της Πρέβεζας, αλλά και στην καθημερινότητα της πόλης. Ένα ψηφιακό σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει είναι η διαχείριση των αυτοκινήτων στην περιοχή αυτή. Όταν μας δίνουν περίπου 800 αυτοκίνητα την ώρα που περνάνε από το σημείο αυτό του κόμβου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προτεραιοποίηση της Δημοτικής Αρχής να βρει μια πρόσκληση και να εντάξει το έργο της ολοκλήρωσης όλης της ανάπλασης του κυκλικού κόμβου, είτε με πεζοδρόμια, είτε με διαβάσεις, έξυπνες διαβάσεις, είτε με στάθμευσεις που θα υπάρχουν περιμετρικά. Όλο αυτό το σχέδιο που τρέξαμε μέσα σε ένα μήνα περίπου ως πρόσκληση ανοιχτή και καταθέσαμε την μελέτη προχθές την Πέμπτη για το ταμείο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και χαρούμενοι θα είναι και όλοι οι δημότες με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη δημοπράτηση του έργου αυτού. Mm-hmm. Τώρα, μέσω του φιλόδημου ανοίγονται και άλλες προσκλήσεις, κύριε Δημαρχέ. Δεν ξέρω βέβαια τι έργα μπορούν να ενταχθούν, αλλά σίγουρα είναι ένα δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Φιλόδημος, όπως το Τρίτσις που περιμένουμε στα επόμενα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναυπουργείο που κάθε μήνα περιμένουμε αντίστοιχες προσκλήσεις, είναι αυτό που θα μας δώσει όλη τη χρονιά για το 2022 και το 2023, ναι, την δημοπράτηση τέτοιων σπουδαίων έργων. Είναι έργα διαχείρισης πόσμου νερού, είναι έργα οδικής ασφάλειας, είναι αθλητικά, στα αθλητικά μας και στα γήπεδα έργα αντίστοιχα. Γενικά είναι η περίοδος που δεν σταματάμε και να σας πω την αλήθεια, όταν είδα το νούμερο της μελέτης ότι εντάσσουμε 67 μελέτες από την αρχή του χρόνου για δημοπρατήσεις έργων και για εντάξεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πραγματικά δουλεύουμε με σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται, όπως είπαμε και λίγο πριν, από τους άξονες προτεραιοτήτων, όπως λέγονται σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είτε αυτό λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ουσιαστικά όμως δίνονται και πιο συγκεκριμένα συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένοι άξονες, όπου εντάσσετε ανάλογα κι εσείς τις μελέτες τις οποίες υλοποιείτε. Έτσι ακριβώς, και πολύ περισσότερο υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία θα μπουν μέσα στο 2021-2027 και ας μην ξεχνάμε το μεγάλο εγχείρημα που κάνουμε όλοι οι δήμαρχοι του Αμβρακικού, όπου και εγώ και ο Δήμαρχος Άρτας, ο κ. Τσιρογιάννης και Αμφιλοχίας και Βόνιτσας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την ΜΟΔ και την μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, μια όχι, με έργα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τον Αμβρακικό. Είναι η αρχή, πριν από λίγο συζητούσαμε για το πώς θα κάνουμε αυτή την προγραμματική, οπότε πραγματικά θα είναι κάτι που θα αποτυπώσει όλες τις δημοτικές αρχές και βάζουμε το λιθαράκι μας ως αρχή για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου. Έτσι κι αλλιώς, για το θέμα του Αμβρακικού που αναφέρατε, υπάρχουν δράσεις κατά τόπους, κοινή προσπάθεια όλων σας. Καιρός θα είναι να αποτυπωθεί αυτή η κοινή προσπάθεια και σε ένα κοινό σχέδιο για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το ολοκληρωμένη, μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που θα βγάλει τον Αμβρακικό από το τέλμα. Έτσι ακριβώς, και η χθεσινή μου συνάντηση και στο Υπουργείο Υποδομών ήταν και για ένα πολύ μεγαλύτερο έργο της τάξης των 130 εκατομμυρίων
που θα δημοπρατηθεί, θεωρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, που είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, η διαχείριση του μεγάλου αγωγού και για την Άρτα και για την Πρέβεζα και για τη Λευκάδα, όπου περιμένουμε την δημοπράτηση. Τον αγωγό ίδρυψης, εννοείται. Είναι πραγματικά σημαντικό έργο, γιατί τα προβλήματα του πόσμου νερού και το πώς διαχειριζόμαστε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με έναν αγωγό με τόσα σπασίματα και πραγματικά με την αύξηση του πληθυσμού, είναι αυτό που θα, η αναγκαιότητα της άμεσης δημοπράτησης. Πληροφορίες μου είναι ότι δημοπρατείται μέχρι το τέλος περίπου Αυγούστου, ήταν να γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου, αλλά πάει για κάποιες μέρες αργότερα. Θεωρώ ότι θα, τουλάχιστον για τη διαχείριση του νερού, τα επόμενα χρόνια και με την ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου, δεν θα έχουμε τα θέματα της μείωσης της παροχής και όλα τα προβλήματα που έρχονται είτε στα ξενοδοχεία είτε σε όλους τους δημότες. Έτσι. Και μια που πιάσατε το θέμα του πόσιμου νερού, πάμε και σε ένα άλλο έργο που έχει να κάνει με την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στη Νέα Σαμψούντα. Και δεν είναι το μόνο. Ναι. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή προσπαθούμε μέσα σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Αγωγή που είναι πάρα πολλά χρόνια, από τις δεκαετία του 70, τα αρχές του 80, με προβλήματα στην κατανάλωση, γιατί είναι πολύ άσχημο να λες τον δημότη σου ότι ξέρεις, έχουμε στη δεξαμενή νερό, αλλά δεν έρχεται στο σπίτι λόγω αγωγών. Αυτά τέτοιους είδους έργα, τα οποία μπορεί να είναι σε μικρό προϋπολογισμό, αλλά είναι πολύ ουσίας και μεγάλα στη διαχείριση όλου του πόσμου νερού, έρχονται και δένουν σε κάθε τοπική κοινότητα. Έτσι και πραγματικά και στην τοπική κοινότητα της Σαμψούντας, όπως και στις Καμαρίνας, όπως και στη Βρυσούλα, θα αρχίζουμε να βγάζουμε και να υλοποιούνται τέτοιου είδους έργα. Φέτος υπήρξε πρόβλημα με λειψιδρία ή αν θέλετε και με το πόσιμο νερό, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στο παραλιακό μέτωπο, κύριε Δήμαρχε? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό βαθμό, έτσι. Δεν το συζητώ, γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα. Για να μην έχουμε προβλήματα. Ξέρουμε ότι ο αγωγός είναι παλιός, ότι είμαστε σε επιφυλακή και στο σύνδεσμο, αλλά και ως ΔΕΙΑΠ. Εκείνο όμως που σίγουρα έχουμε θέματα σε ορισμένα χωριά, με λόγω της κλιματικής κρίσης πλέον οι πηγές αρχίζουν να στερεύουν, και εκεί θα είναι μια επόμενη πρόσκληση και μελέτη πάνω στη λήψη υδρία, όπου θα δώσουμε έστω με κάποιες γεωτρήσεις κάποια δυνατότητα έργων σε αυτά τα συγκεκριμένα χωριά. Βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πάντως σε επιφυλακή. Θέλω και ένα σχόλιο σας, επειδή μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, στην Πρέβεζα και τη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, φαίνεται ότι δίνεται το πράσινο φως από το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεχίσει τις διαδικασίες για την μελέτη και το έργο, την κατασκευή του έργου της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα. Ένα χρόνιο αίτημα, κύριε Δήμαρχε, που πιστεύω ότι θα δώσει και άλλη προοπτική στην Πρέβεζα. Σίγουρα η προοπτική αυτή είναι πολύ μεγάλη, η δεύτερη σύνδεση της Ιόνιας Οδού. Η πρώτη πραγματικά τον έκανα το δρόμο και χθες που ήμουνα στην Αθήνα, πλέον είμαστε σε 3 ώρες και πολύ λίγο στην Αθήνα. Πλέον ο δρόμος από το Πρέβεζα, Άκτιο, Αμβρακία, είναι η σύνδεση, είναι δρόμος σύνδεσης της Πρέβεζας πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές με την Ιόνια, με κατεύθυνση στην Αθήνα. Όμως και στη συζήτηση που είχαμε και στο Υπουργείο Υποδομών χθες, πραγματικά η Περιφέρεια μπορεί και έχει χρηματοδότηση και μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα τις μελέτες και την ολοκλήρωση των μελετών για την χρηματοδότηση μετά του δρόμου από την Φιλιππιάδα μέχρι την Πρέβεζα. Αν είχαν δώσει αυτή τη δυνατότητα στην Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης αυτό, οφείλουμε να το πούμε, κύριε Γεωργάκο, το φώναζε από την πρώτη στιγμή. Είπε ότι θα αναλάβει η Περιφέρεια, αφήστε μας να τρέξουμε εμείς στις διαδικασίες και το έργο τώρα δεν θα μιλούσαμε ακόμη για το αν θα γίνει, αλλά θα λέγαμε πότε κοντεύει να τελειώσει. Έτσι ακριβώς. Και και το δεύτερο κομμάτι από την Πάργα μέχρι την Πρέβεζα, το παραλιακό κομμάτι, όπου και εκεί η Περιφέρεια και ο κύριος Καχρημάνης μπορεί πολύ πιο εύκολα από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου να, να προχωρήσει σε αντίστοιχες μελέτες και σε αυτή τη φάση, γιατί η κυκλοφοριακή σύνδεση αυτού του δρόμου με το δρόμο τώρα Άκτιο Αμβρακία έρχεται να, να δώσει μια διαφορετική, μελέτη και αντιμετώπιση αυτού του δρόμου. Για τον τουρισμό δεν θα σας ρωτήσω για την τουριστική κίνηση, γιατί όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο κορυφώνεται και έτσι η τουριστική ακριβώς. κίνηση. Να μου πείτε λίγο για τα, σκάφη, τα ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Πρέβεζας και πώς φαίνεται ο ιστιοπλοϊκός, αν θέλετε, ο τουρισμός, πώς μπορεί να προχωρήσει παράλληλα με τον Ιαματικό, γιατί και εκεί έχετε επίσης μια εξέλιξη. Έτσι ακριβώς είναι και ο Ιαματικός τουρισμός με το έργο που συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει παρόλο τις εγκρίσεις που έπρεπε να πάρουμε από την αρχαιολογία, συνεχίζεται το έργο. Έχουμε και τα σκάφη σε όλο το παραλιακό μέτωπο, σε όλο το χερσαίο κομμάτι του λιμένους. Περίπου 100 σκάφη μερισίως εξυπηρετεί το λιμενικό δημοτικό ταμείο, όπου είμαι και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, και βλέπω την αύξηση σε σχέση με το 18 και το 19. Είναι όχι μόνο ως χρήματα του λιμενικού ταμείου, αλλά και ως χρήματα που αφήνουν όλοι οι ιστιοπλόοι και όλοι που έρχονται εδώ στην Πρέβεζα, είτε στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στην κίνηση μέσα της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τους δίνουμε τέτοιες υποδομές που έρχονται με ασφάλεια στο λιμάνι μας, και πολύ περισσότερο όταν ολοκληρωθεί και το έργο των γρυπηδωμάτων για το υπόλοιπο κομμάτι της παραλίας μας, όπου του χρόνου θα δένουν και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Και ο κόσμος βέβαια στα ξενοδοχεία αρχίζει τώρα, είναι και η περίοδος που σχεδόν γεμίζουν. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργάκο. Θα τα ξαναπούμε πάλι για το έργο αυτό της οδικής ασφάλειας με τους οδικούς κόμβους στην περιοχή του Φόρου, αλλά και για άλλα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν από εσάς ως Δημοτική Αρχή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Μέλη της Νεανικής Ορχήστρας Ντόρεμι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μουσική στο Βουνό», που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 25 Ιουλίου στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίου στο Γράμμο. Οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Μέλη της Νεανικής Ορχήστρας Ντόρεμι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μουσική στο Βουνό», όπου πραγματοποιήθηκαν στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο. Τη μουσική διεύθυνση είχε αναλάβει ο Γεράσιμος Λόλης. Οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Ο Δήμος Ζηρού, κατά εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 116 του 2004, άρχισε τη διαδικασία συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από την πόλη της Φιλιππιάδας. Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και οδηγούνται στην ανακύκλωση, όπως ορίζει το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα. Σε σχετική δήλωση, ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος και καθημερινότητας Βασίλης Παπαβασιλείου ανέφερε: «Εργαζόμενοι με συγκεκριμένα ένα πλάνο και σχέδιο και στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει η Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση της αισθητικής και την αναβάθμιση της καθαριότητας στο Δήμο μας, καθώς και για τη διασφάλιση ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, συλλέγουμε και απομακρύνουμε εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους δρόμους και τους κοινόχρησους χώρους του Δήμου μας». Η διαδικασία ξεκίνησε με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το αστυνομικό τμήμα Ζηρού για τη συνεργασία. Οριστικοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών να περιλάβει το έργο της κατασκευής του οδικού άξονα Γιάννενα Κακαβιά στο τομεακό του πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων. Πρόσθεσε ότι είναι η λυμένη και η απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου να εντάξει στο δικό της περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ την οδική σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα. Ειδικότερο, ο Περιφερειάρχης για τον οδικό άξονα Γιάννενα Κακαβιά είπε ότι θα δημοπρατηθεί ως τρίχνος κλειστός με ανισόπεδους κόμβους και βοηθητικό δίκτυο, ώστε πρόσθεσε εάν αύριο μεθαύριο αλλάξουν τα δεδομένα της κυκλοφορίας των οχημάτων να είναι εύκολο για να επεκταθεί σε τετράιχνο. Συμπλήρωσε ακόμη ότι έχει δοθεί το πράσινο φως από το Υπουργείο στην ανάδοχο εταιρεία και τους συνεργάτες της, ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι μελέτες. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ακόμη ότι για το συγκεκριμένο έργο είναι σε τακτική επικοινωνία με τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος είναι στη διάθεση όταν χρειάζεται, τόνισε. Πρόκειται μάλιστα να έρθει στα Γιάννενα, προκειμένου να κάνει δημόσια τις σχετικές ανακοινώσεις, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. Για την οδική σύνδεση της Ιόνιας με την Πρέβεζα, ο κύριος Καχρημάνης ανέφερε ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε το Υπουργείο Υποδομών να επιτρέψει στην περιφέρεια να προχωρήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή του έργου. Είχε γίνει μια απόπειρα και το 2018 να αναλάβουμε το έργο. Έχουμε επιστολή του τότε Υπουργού. Ακολούθως, το 2019 δόθηκε έγκριση για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, η οποία όμως τότε με τις εκλογές καταργήθηκε. Εμείς το έχουμε προτείνει ως πρώτο έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 της Περιφέρειας, υπογράμμισε. Τέλος, απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την ευκαιρία της επίσκεψής του σε Πρέβεζα Θεσπρωτεία, είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις για έργα μαζί του και νομίζω ότι αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα έκτακτα γεγονότα με τις πυρκαγιές, θα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αρκετά περισσότερα, πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης. Την Κυριακή 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Καναλακίου θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δεύτερη γιορτή μελιού Καναλακίου. Κατά τη διάρκεια της γιορτής οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το μέλι των τοπικών παραγωγών σε συνδυασμό με λαχταριστούς λουκουμάδες και παραδοσιακό γιαούρτι τοπικών παραγωγών. Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πάργα σε συνεργασία με τους τοπικούς μελισσοκόμους, τη Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου και το Ινστιτούτο Αγροδιατροφικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Αναζητήσεων και πραγματοποιείται με στόχο τη γνωριμία των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου Πάργας με τους μελισσοκόμους περιοχής και τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη της προώθησης μελιού και των άλλων προϊόντων της Κυψέλης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη θερμή υποδοχή της από το κοινό της Επιδαύρου, η καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Μίδια του Μπόστ σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού καταφθάνει στις 30 Ιουλίου στο 6ο Φεστιβάλ Δοδόνης. Οι αλόκοτοι ήρωες του Μπόστ μας προσκαλούν σε μια εκρηκτική κωμωδία, μια σουρεαλιστική κατασκευή φτιαγμένη από απλά υλικά,
που αντικατοπτρίζει το παιχνιδιάρικο πνεύμα του δημιουργού της. Οι ήρωες του έργου ανησυχούν για τον πληθωρισμό και την ανεργία, τη λιτότητα και τη δημόσια διαφθορά, τα δάνεια και τα επιδόματα, καθυστερούν στα ραντεβού τους γιατί πέφτουν πάνω σε πορείες και λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά, αρκεί βέβαια να μην χρειαστεί να τα διαβάσουν. Στον κόσμο του Μπόστ συνυπάρχουν αναπάντεχα και αρμονικά η Μύδια, η Αντιγόνη, ένας ψαράς, ο Ιάσονας, μια καλόγρια, ο Ιδίποδας, ο Ευρυπίδης και ένας αλόκοτος. Χορός, καταρθώνοντας να διαλύσουν κάθε μας βεβαιότητα, να επικρίνουν τους επικριτάς, να προβληματίσουν τους κριτάς και να απελευθερώσουν τους θεατάς. Μια απαράμιλη δεξιοτεχνία, ο Μπόστ καταφέρνει κοντά ετερόκλητους χαρακτήρες, φέρνει από διαφορετικές ιστορικές περιόδους με χιούμορ και τόλμη, παίζοντας απενεχοποιημένα με τους συνειρμούς που δημιουργεί η ακροβατική του γλώσσα. Το πρώτο πράγμα που σε τραβάει στο έργο είναι η γλώσσα του. Ο λόγος του, αν και απλός, είναι έτσι φτιαγμένος που σε ευνηδιάζει με την άρρηκτη σύνδεσή του με το παρόν και τη δική μας ζωή, με τις δικές μας αγωνίες, σημειώνει ο Γιάννης Καλαβριανός. Μύδια του Μπόστ και Εθνικό Θέατρο στο 6ο Φεστιβάλ Δοδόνης αύριο Σάββατο. Με 3.380.000 ευρώ ενισχύονται 45 υφιστάμενοι και υποσύστασοι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα, καθώς ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Η δράση που έχει στόχο την ενίσχυση λειτουργίας φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συγκέντρωσε αυξημένο ενδιαφέρον, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν όσοι φορείς πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκαίων Αζαΐμης, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, εξασφάλισε την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού από 2 εκατομμύρια σε 3.380.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότηση στη δράση. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 14 εκατομμύρια των 17 υποσύσταση και 31 εκ των 40 υφιστάμενων φορέων που υπέβαλαν αίτηση στην εν λόγω δράση. Οι προτάσεις που δεν προκρίθηκαν αφορούσαν σε μη πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων και συνολικά κάθε επενδυτική πρόταση θα λάβει έως 100.000 ευρώ ανάλογα με την πρόταση και τον προϋπολογισμό που έχει αιτηθεί. Κανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γενικά αίθριος προβλέπεται καιρός αύριο Σάββατο στην Βόρεια Ελλάδα. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος προβλέπεται καιρός και στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος προβλέπεται καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται καιρός το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Ηπείρου, πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 και τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα, πιθανώς 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την αναστήλωση της γέφυρας Κοράκου στην κοιλάδα του Αχελώου. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.